Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο οποίο δεύτερο μέρος θα είναι άκρος μουσικό, θα είναι άκρος ενημερωτικό και διασκεδαστικό, καθώς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον μαέστρο της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου ΚΟ, τον μαέστρο μας Θανάση Πουλιού, ο οποίος δεν είναι σόλο σήμερα, δεν σολάρει. Δεν σολάρει λοιπόν ο Θανάσης ο Πουλιού, δεν είναι εδώ μαζί με τον αγαπημένο του γιο, τον Κάρολο. Έχω λεφτά εκεί, μην πάρεις από τον μαέστρο. Μπράβο, μακέ. Είναι λοιπόν εδώ ο αγαπημένος Κάρολος, ο νεότερος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου ΚΟ και εγώ θα τολμήσω να πω ότι μάλλον όσα χρόνια λειτουργεί η Φιλαρμονική που έχει πάνω από μισό αιώνα ζωής, αν δεν κάνω λάθος, ο Κάρολος είναι ο πιο μικρός. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, τελείωσε. Καλό στον Κάρολο, καλό στο μαέστρο μου. Έλα Κάρολε μου εδώ κοντά. Έλα εδώ Κάρολε μου αγαπημένα μου. Καλημέρα σε όλους που μας βλέπετε εδώ. Να είσαι καλά αγόρι μου, να είσαι καλά. Είναι μπροστά ο Κάρολος, είδε την κάμερα, ξέρει τι λέει. Ξέρει τι λέει ο Κάρολος. Μαέστρο μου καλώς ήρθες, χαίρομαι πολύ. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι κάθε φορά που με προσκαλείς και έχουμε κάτι σημαντικό, πολιτιστικό, μουσικό να πούμε μεταξύ μας. Έχουμε λοιπόν μετά από πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο γεγονός που μας βάζει σε ένα πολιτιστικό χάρτη πανευρωπαϊκό, όπως κάνουν οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και αναφέρομαι στην Φιλαρμονική, στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ορχιστρών. Φαντάζομαι ότι είστε πολύ χαρούμενος που επιστρέφει. Όσο είναι... πιο κοντά γίνεται μαέστρο μου, σηκώστε το εσείς όσο μπορείτε. Είναι ένας στόχος που βάλαμε στο παρελθόν, που δουλέψαμε αρκετά με μικρές κινήσεις, με μικρές συναντήσεις φιλαρμονικών που κάναμε, μέχρι που η Δημοτική Αρχή του Γιώργου Κυρίτση αποφάσισε να το εδραιώσουμε, να το κάνουμε θεσμό. Ξεκινήσαμε δειλά το 2008, κάναμε το πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ. Είχαμε φέρει 6 φιλαρμονικές από την Ελλάδα. Αμέσως είδαμε τα ωφέλη και πώς πήρε ζωή η πόλη μας, το νησί μας. Και αμέσως το 2008 κάναμε, το 2009 το κάναμε διεθνές, φέρνοντας Ρωσία, Σουηδία, Ουγγαρία, Βουλγαρία. Και το, με αποκορύφωμα το 2010 να έχουμε στο νησί μας 12 φιλαρμονικές, συν τη φιλαρμονική των αρχιμουσικών που έκανε την τέταρτη της εμφάνιση. Να σας... Που είστε και πρόεδρος εσείς. Ναι, τώρα είμαι αντιπρόεδρος. Να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε φέρει τον Dr. Leon Bly από τη Γερμανία και έκανε ένα σεμινάριο τριήμερο διεύθυνση ορχήστρας και είχαμε μαζέψει 60 αρχιμουσικούς από όλη την Ευρώπη. Είχε πάρει μια τεράστια διάσταση. Να σας θυμίσω επίσης ότι κάθε πρωί κατέβαινε ο Αντένα, ο Μέγα, όλα τα πρωινάδικα. Έπαιζε μονίμως εκείνες τις μέρες τα χορευτικά, η μαζορέτης, οι παρελάσεις που κάνουν φιλαρμονικές κλπ. Και κρίθηκε το φεστιβάλ μας το 2010 ως το καλύτερο φεστιβάλ στην Ελλάδα σε οργάνωση, σε εγκαταστάσεις, σε δομές και γενικά στην οργάνωσή του. Είχε πάει λοιπόν πολύ καλά. Άρα είχαμε 3 φεστιβάλ. Είχαμε 3, συν το 2011 κάναμε το τελευταίο, το οποίο είχαμε διάφορα προβλήματα στην οργάνωσή του. Και μετά πλέον εξασθένησε, δηλαδή και όμως, ακόμαστε σήμερα ναι. Μια δημοτική αρχή, έτσι. Ένα από τα πρώτα πράγματα που μας είπε ο Δήμαρχος ήταν ότι θα επαναφέρουμε το φεστιβάλ και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ένα μόνιμο θεσμό. Ξεκινήσαμε δυναμικά, θα έχουμε ένα... στην ουσία είναι τετραήμερο, αλλά μπορούμε να το πούμε και εξαήμερο, διότι θα μείνουν πίσω κάποιες φιλαρμονικές οι οποίες θα τις διοχετεύσουμε στα χωριά να κάνουν παρελάσεις κλπ. Έτσι για να δώσουμε μια μεγαλύτερη διάσταση.
Αυτή ήταν η επιθυμία του Δημάρχου, αλλά και της, της υπεύθυνης πολιτισμού της κυρίας Χάνης Χριστοφή. Οπότε έχουμε οργανώσει ένα πλήρες πρόγραμμα. Θα σας το αναλύσω λίγο αργότερα. Ναι, θέλουμε πολύ, βέβαια. Όμως όλοι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όλες οι φιλαρμονικές είναι καταενθουσιασμένες και τους έχω περάσει τα μηνύματα ότι μέσα σε αυτήν την κρίση και μέσα σε αυτήν την επάνωδο του φεστιβάλ. Και τη ΣΚΟ, θα το μιλήσω από πέρυσι. Τι ζητάω από αυτούς και τι θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή θέλουμε να πετύχουμε αυτήν την τονωτική ένεση, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Ο κόσμος είναι λίγο αρνητικός. Εμείς θέλουμε να αναστρέψουμε λίγο αυτό το κλίμα. Οπότε θυμάστε και από τότε, θα ξεκινήσουμε με την υπέροχη έναρξή μας την Κυριακή στις 3 Ιουλίου. Στις 8.30 ώρα το βράδυ καλούμε λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν στην Πλατεία Ελευθερίας να απολαύσουν την παρουσίαση όλων αυτών των φιλαρμονικών. Θα είναι και ακόμα μέρα, θα έχει ηλιοβασία, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι απίστευτη βραδιά. Φανταστική. Θα ζήσουμε στιγμές του 2010, έτσι νομίζω κι εγώ. Θα είναι λοιπόν, μαέστρο μου, εκείνη η μέρα, την Κυριακή μεθαύριο, στην Πλατεία Ελευθερίας, η συνάντηση όλων των μουσικών. Όλων. Δεν θα σας χωράει η πλατεία, 500 πιστεύω. Μουσική στην πλατεία, με διαφορετικές στολές, με διαφορετικά παίξηματα, διαφορετικές κουλτούρες. Και αυτή είναι και η ομορφιά ενός φεστιβάλ. Θα έχουμε αρκετούς προσκεκλημένους, αλλά και μαέστρους οι οποίοι έρχονται από μόνοι τους, μόνο και μόνο για να στηρίξουν το φεστιβάλ, ειδικά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιμουσικών, όπου ανήκω, σύσσωμος θα είναι εδώ για να στηρίξει αυτή την προσπάθειά μας. Άρα έρχεται κόσμος για διακοπές εξαιτίας του φεστιβάλ. Ακριβώς. Αυτό μου λέτε. Αυτό είχαμε πετύχει και τότε, Σάντι. Απλά με το σταμάτημα του φεστιβάλ, σίγουρα πήγαμε πάλι από την αρχή, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Αρχή που ξεκίνησε πάλι, που μπήκε το νερό στα βλάκι, και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πια θα το στηρίξει και ο κόσμος πολύ, ώστε να γίνει θεσμός. Και εγώ το πιστεύω. Θα γίνει χαμός, προβλέπετε την Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Εγώ αυτό που θέλω να πω στους ανθρώπους που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα του τόπου μας, ξενοδοχοί υπάλληλοι, ξενοδόχοι, όποιος μας ακούει και μπορεί να διαχετεύσει την πληροφορία, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι εσείς οι άνθρωποι που αποτελείτε την τουριστική βιομηχανία της ΣΚΟ να πληροφορείτε καθημερινά στη ρεσεψιόν τους επισκέπτες σας, τους φιλοξενούμενους. Δεν γνωρίζουν ενδεχομένως ότι θα συμβεί αυτό και αυτό. Την τάδε ημέρα, την τάδε ώρα, στο τάδε σημείο θα έχουμε αυτή την εκδήλωση. Να τους ενημερώνετε προκειμένου να δίνετε κι εσείς το κίνητρο στο να βγουν προς τα έξω και να γεμίσει η πόλη με κόσμο. Η ΚΟΣ έχει κόσμο, δεν έχει τον κόσμο που θέλαμε, αλλά έχει κόσμο. Δυστυχώς όμως δεν φαίνεται, διότι δεν βγαίνουν έξω. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία. Πρέπει να βοηθήσουν οι ξενοδόχοι και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι να ενημερώνουν. Today το πρόγραμμα είναι το τάδε και το τάδε. Αυτοί κάνουν τη δουλειά. Κρατάνε το μαχαίρι, κρατάνε και το καρπούζι. Τώρα, μαέστρο μου, ποιοι συμμετέχουν? Θέλεις να μας πεις το πρόγραμμα? Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από το ποιες φιλαρμονικές συμμετέχουν. Βέβαια. Να ξεκινήσουμε από τη δική μας φιλαρμονική. Από την φιλαρμονική του Δήμου Κορίνθου, με μαέστρο την κυρία Γλυκερία Μωραϊτάκη. Την Ιερά Μονή Ταμασού και Ορεινής Κύπρου, με μαέστρο τον κύριο Γιώργο Ιωσφίδη, μία γνώριμη μπάντα που είχε έρθει και στο παρελθόν. Μάλιστα. Νομίζω είμαστε αδελφοποιημένες πόλεις ή όχι, δεν είναι. Όχι με αυτή, αλλά είμαστε αλλά φίλοι. Έτσι, είμαστε φίλοι και σαν αδέρφια. Φέτος θα φέρουμε και για πρώτη φορά μία big band από την Ουγγαρία, την Κράμερ. Θα έρθει η Φιλαρμονική Καλυθιών Ρόδου, με μαέστρο του Γιώργο Μαλουίνα, επίσης γνώριμη από τα παλιά. Η δικιά μας φιλαρμονική της Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλειδών, με μαέστρο τον Νίκο Καναβούρα. Η φιλαρμονική του Δήμου Καρπενησίου, με μαέστρο την κυρία Εύη Βάρσου. Γυναίκα, κυρία. Πολλές γυναίκες. Με δύο γυναίκες, βεβαίως.
η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου με μαέστρο τον επίσης γνώριμο και φίλο και αδερφό, τον μαέστρο Βασίλη Κονίδα. Νομίζω ήταν και ο πιο έτσι showman, σαν να θυμάμαι. Ναι, έτσι τον έχουν χαρακτηρίσει όλοι και του λέω πρόσεξε, πρέπει να τα δώσει φέτος, γιατί όλοι περιμένουν. Λουλούδια, ακροματικά και τέτοια. Μια χαρά, ακριβώς. Μια καταπληκτική φιλαρμονική της Ελασσόνας με μαέστρο τον Δημήτρη Τσιαβέα, μια έτσι πολύ στιβαρή και ωραία φιλαρμονική, και άφησα τελευταία τη φιλαρμονική από την Οστράβα Τσεχίας, η οποία είχα επιχειρήσει και στο παρελθόν να φέρω από τη Τσεχία, από μια αναγνωρισμένη και αρκετά φημισμένη σχολή μαζορετών της κυρίας Κατερίνας Καπίκλωβα, μία ομάδα, αλλά δυστυχώς πάντα υπήρχαν προβλήματα ή δεν συνέπεφταν οι ημερομηνίες ή είχαν κάτι άλλο κλπ. Και φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και θα έχουμε εδώ 18 μαζορέτες της σχολής από την Οστράβα Τσεχίας. Αυτό είναι πραγματικά ένα επίτευγμα. Στάθηκα λίγο παραπάνω σε αυτήν, δεν θέλω να ξεχωρίσω καμία από τις φιλαρμονικές. Όλες έρχονται και τις επιλέξαμε για κάποιον λόγο. Δηλαδή οι Τσέχοι, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα έχουν και φιλαρμονική και μαζορέτες. Ακριβώς, θα είναι 35 άτομα φιλαρμονική συν 18 μαζορέτες. Οπότε θα έχουν ένα υπέροχο χορευτικό που θα το παρουσιάζουν και καθοδόν στις παρελάσεις, αλλά και μέσα στο κάστρο στις συναυλίες. Αυτές λοιπόν είναι οι φιλαρμονικές μας, τις περιμένουμε με αγωνία και αυτοί είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Βέβαια. Και έρχονται να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Εμείς θα προσέξουμε όσο μπορούμε τη φιλοξενία και την διοργάνωση να πάνε όλα καλά, και πιστεύω ότι όλα θα είναι σούπερ.